και θα δούμε για πόσο καιρό θα και θα εγώ κουμπάρος. Το έχεις ψηλιαστεί λίγο ότι ο ένας αρέσει τον άλλο και στο παιχνίδι. Κοίταξε, όσο ήμουνα μέσα στο παιχνίδι, εγώ δεν ήξερα κάτι παραπάνω. Βέβαια, όταν έγινε η ένωση των δύο ομάδων. Δεν είναι δηλαδή... ο Κωνσταντίνος. Ωραίο κορίτσι αυτό από την αντίπαλη ομάδα. Αυτό είναι ωραίο κορίτσι. Τι λέτε εσείς τα ίδια αυτά. Ωραία κορίτσια. Αντικειμενικά τώρα. Καλά, δεν λέγατε για καρίδες, λέγατε για κορίτσια, έτσι δεν είναι. Αυτό σου λέω, ότι όλοι σου λέει. Στην αρχή λέγαμε μόνο για καρίδες, αυτό το λέω σίγουρα. Μετά από τον πρώτο μήνα σταθεροποιήθηκαν και τα κιλά και η πείνα και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, τότε συζητούσαμε όμως λίγο το βράδυ στη φωτιά, συζητούσαμε διάφορα πράγματα. Γιατί λες ότι τον πρώτο μήνα μετά σταθεροποιούνται τα κιλά, δηλαδή τα πολλά κιλά τα χάνετε σαν τον πρώτο μήνα. Τον πρώτο μήνα και εφόσον υπήρχε μια περίοδος που χάναμε αρκετά η ομάδα των μπλε. Τον πρώτο μήνα ήταν το σοκ στον οργανισμό. Πόσα κιλά έχασες? Εγώ είχα 10 κιλά, ήμουν 75 και είχα φτάσει νομίζω γύρω στα 64-65, κάπου εκεί. Το καταλάβαινες πάνω σου, δηλαδή έβλεπες ότι... Το καταλάβαινα, ναι. Και αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Τον πρώτο μήνα ήταν η πιο μεγάλη δυσκολία. Χάναμε αρκετές φορές και μέχρι να σταθεροποιηθεί ο οργανισμός και να γυρίσουμε πίσω στις νίκες, τότε ήταν τα πράγματα καλύτερα. Τι έκανες μόλις βγήκες, δηλαδή τι έφαγες πρώτο? Να σου πω, το πρώτο βράδυ που βγήκα, ήμουνα τόσο στεναχωρημένος που δεν έφαγα σχεδόν καθόλου. Αλήθεια? Και μου είπανε και κάποια παιδιά ότι τρως λιγότερο από τις γυναίκες που βγαίνουν από το Survivor, γιατί δεν το περίμενα ότι θα φύγω. Ήθελα να κάτσω κι άλλο και από τη στεναχώρια μου δεν έφαγα πάρα πολύ. Βέβαια, τη δεύτερη μέρα άνοιξε η ιστορία. Τι φαγητό έφαγες, τι είχες πεθυμίσει? Είχα πεθυμίσει γενικά το κρέας. Θα σε απογοητεύσω, αλλά δεν θα φας κρέας ούτε σήμερα. Γιατί ο Γιάννης φτιάχνει μια νηστίσιμη πίτα για να μας προετοιμάσει, η οποία, παιδιά, δεν θα πάει ο νου σας. Θέλω κι εγώ.